τελευταία μέρα στο θέατρο, στην προηγούμενη συνεργασία σου, σου πετάγανε παπλώματα, μαξιλάρια, που σχολιάστηκε. Εντάξει. Ο καθένας όπως νομίζει συμπεριφέρεται πάνω στη χαρά του. Όταν, όταν έχει να κάνει με τη χαρά του άλλου και το κέφι του και εκείνες τις ώρες τις πρωινές κτλ. Εντάξει, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Πρόβλημά του αυτό που τα κάνετε σχολείο. Οι γυναίκες δεν σε φιλτράρουν περισσότερο. Όχι, και πριν με φιλτράρουν. Κάθε φορά που σε συναντάμε, μας λες ότι είσαι μόνος σου. Πάλι μόνος μου. Έχεις την ανάγκη να ερωτευτείς. Βέβαια. Πού είναι. Διάφορα. Από τον Νότι Σπακιανάκη που μιλάει για μαϊμούδες. Εντάξει, μια χαρά είναι, δεν πειράζει. Είναι, πρέπει να υπάρχουν και αυτά. Μια χαρά είναι. Θέλω να μου πεις πώς είδες το Λευθέρι Ελευθερίου που σε μιμήθηκε στο Familiar και πώς ένιωσες όταν άκουσες τα σχόλια του Τάκη Ζαχαράτου, ο οποίος μετά το μετάνιωσε και σου ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει. Από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος ότι έχει κάνει κάτι λάθος ή μια υπερβολή, ας πούμε, και ζητάει συγγνώμη, δεν χρειάζεται να πεις κάτι αφού ο ίδιος έκρινε τον εαυτό του και απάντησε. Από εκεί πέρα ο Ελευθερίου είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, είναι πολύ καλό στη δουλειά του, μου αρέσει πάρα πολύ.